Για πες μου λοιπόν, Ραφαηλία μου, μαγειρεύεις καλά? Όχι, μαγειρεύω... Καλύτερα από τη Μαρίνα, για να είσαι coach. Mm-hmm. Από πού έμαθες να μαγειρεύεις καλύτερα από τη Μαρίνα? Από τη γιαγιά μου. Δεν μαγειρεύει καλά? Πολύ καλά. Εσύ δεν μαγειρεύεις καθόλου? Καθόλου. Δεν έμαθες από τη γιαγιά της να μαγειρεύεις? Όχι, όχι, όχι. Δεν την ήξερες γι' αυτό? Δεν την ήξερα, ναι. Μάλιστα. Η γιαγιά δικιά σου δεν μαγείρευε? Όχι. Ούτε η μαμά μαγειρεύει, ο μπαμπάς μαγειρεύει. Να είναι καλά, μια χαρά είναι το φαΐ. Εγώ τι να κάνω στην κουζίνα? Α, στο σπίτι μαγειρεύει ο μπαμπάς μόνο? Ναι, ναι, ναι. Πάλι καλά. Αλλιώς. Δεν θα μαγείρευε κανείς. Και τι θα κάνατε? Θα πεινάγαμε. Είμαι πολύ περίεργος να μάθω τι υλικό υπάρχει κάτω από την καμπάνα. Αλλά δεν μπορώ να το αποκαλύψω εγώ, γιατί έχουμε εδώ τον άνθρωπο που κάνει αυτό το πράγμα εγώ μοναδικά. Είμαστε. Το πώς σηκώνει την καμπάνα θα εντυπωσιαστείτε. Μπορούμε να καλέσουμε τον Έκτορα Μποτρίνη? Δεν... Για πες το, εσύ. Παρακαλούμε να βγει έξω ο Έκτορας Μποτρίνη. Ακόμα δεν το βγήκα και μου λέει να βγω έξω. Ήτανε σαν να σε απέβαλε, έτσι. Να βγει έξω ο Έκτορας Μποτρίνη. Πώς δεν σου βγάλει κόκκινη κάρτα? Πάλι καλά. Για να δούμε ποιος θα βγάλει σε ποιον κόκκινη κάρτα σήμερα. Οχ. Έγινε. Μια χαρά. Τι θα θέλεις να έχει εδώ από κάτω? Ένα κουνέλι. Τίποτα. Τίποτα. Ιδανικά. Ναι. Καλό για μας θα ήταν. Λοιπόν, θα μαγειρέψετε με κοτόπουλο, στήθος, φιλέτο. Τι θα φτιάξουμε με κοτόπουλο? Τι άλλο. Σνίτσελ κοτόπουλο με τηγανιτές πατάτες. Στο τέλος θα γίνω επιστήμονας στα σνίτσελ και στις πατάτες και στα κοτόπουλα και όλα. Δύσκολο το σνίτσελ? Για να κάνεις ένα καλό σνίτσελ θέλει δουλίτσα. Πρέπει να ξέρεις ορισμένα πέρασματα. Το έχεις ξανακάνει? Ναι. Και είναι το αγαπημένο σου πιάτο? Μου αρέσει. Γιατί το διάλεξα και για να το τρώω. Είναι πολύ νόστιμο. 23 λεπτά είσαι ο σούπερ. Τι είναι αυτό, λιγότερο? 23 λεπτά. Σούπερ. Για να είπε Έκτορας ότι είναι σούπερ.